συνέχεια. Τη χτύπησε τη βουλτάρα σου πάλι, πάτη ξαλονικά, ρε. Πάλι. Πάλι, ναι, τι. Πότε πήγα και να πάλι. Πριν ένα χρόνο, δεν σε έφερα πάλι. Καιρός ήταν. Πώς νιώθεις. Πώς να νιώθω. Τέλεια. Τέλεια. Σιταρίστου. Η Ανθούλα Αλάνια πριν είδε τα δικαστήρια και λέει πω, λέει, τι τεράστιο κτίριο είναι αυτό. Λέω, δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Με λέει, όχι. Λέω, τα δικαστήρια, ρε. Και πού να ξέρουμε, λέει. Από πού ήρθες από τη Ζιμπάμπουε. Πού σε έφερα πάλι, ρε. Πες λίγο, ε. Πώς μιλάς έτσι, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο? Όχι, Ταλιμπάν. Θα σε πατήσουνε, κάνεις την άκρη. Βρε καλό τα παιδιά από το χωριό. Τι έγινε, ρε Λεβέντες? Τι έγινε, Αλάνια? Πώς πάει? Χωράει, τι καλύτερο. Κάνετε εδώ? Μια βουρτούλα. Έφερες λάστιχα? Όχι, ρε, έφερε τον εαυτό μου. Τον εαυτό σου μόνο? Ναι, ναι. Καμιά καρότσα έχει μέσα? Πού? Μέσα εδώ, καμιά καρότσα. Νικολιέτ, τι έγινε, ρε Βούστο? Α, ωραία, μαύρη στο μαλλί σου, ε. Ναι. Εντάξει, έτσι πιο. Έτσι είσαι κούκλο. Κούκλο είσαι. Τι γίνεται εδώ, έφερε σου φορτηγό? Ναι, βλέπω. Ποιο, το δεξί ή το αριστερό? Γεια σα, Ανθούλα. Η Ανθούλα ευτυχισμένη είναι. Μόλι την είπα πάμε στην έκθεση, τρελάθηκε. Ναι, γιατί να μην είναι. Ούτε συνοημένοι να ήμασταν. Ήθελα να έρθει και εντωμεταξύ δεν μου λέει ξανά θα πέσει. Δεν μου λέει που θα πάμε. Και λέω, μήπω θα πάμε στην έκθεση. Στην έκθεση. Τη λέω στον δρόμο. Άντε, λέω τυχερή. Πάλι Σαλονίκη σε φέρω. Με λέει τι πάλι. Καλά, σε έφερα και πέρσι, τι λέω. Ωραία, βάσανα. Ανθούλα, πλήρωσε τα εισιτήρια για να δουν τα παιδιά τη τρώω τα φράγκα. Έλα, ρε, θα σε πληρώσω. Πλήρωσε. Για να δει και ο κόσμος πόσο φτωχή, είναι η εταιρεία. Ωραίο μηχανάκι. Άντε, προχώρα. Μην πατά φρένο για να τα πληρώσω πάλι εγώ. Έτσι κάνει συνέχεια. Ακούς, ρε, όταν πάμε για φαγητά και τέτοια, όλο τάχα ξέχασε το πορτοφόλι, την έπεσε στο σπίτι και τέτοια κάνει. Ωραίο, Νικολιέ, δε εδώ για πε για πε. Δεν κάνω αυτά για μας, ρε. Δεν κάνω, ναι. Τι είναι αυτό, ρε. Βασικά το μοτέρ του για τον Ναβάρα κάνει. Να ο Τσερκέζο, από εδώ πάει, από εκεί πάει, πάλι με στην κάμερα είναι. Γιατί άλλο, ναι. Για ζάντες. Μήπως να πάρουμε ένα τέτοιο και αφήσουμε τον Ναβάρα. Ναι. Ναι. Χωρίζουμε. Τ' άκουσες κι εσύ, είσαι μαρτυράς. Πάμε. Ε, είσαι μαρτυράς. Στο δικαστήριο θα έρθω. Στο δικαστήριο θα έρθει, λέει. Πανά και το φιλαράκι μας. Παυλίδης Εξός. Αμάν. Γεια σου Γιαννάκη. Έρχεται το μικρόφωνο για πάρτι σου. Τι γίνεται? Έλα. Τι έγινε, τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε? Θα με πάρεις ώρα συνέντευξη. Δεν είπα εγώ το βράδυ. Μου αρέσει. Πιο μακριά, ρε, λέω. Όχι, κράτο εδώ έτσι. Παρακαλώ. Τι έγινε? Με έχουν φάει το κεφάλι. Με έχουν φάει το κεφάλι. Τι αμάξι πυροπόντιο και τι αμάξι πυροπόντιο. Ακόμα δεν πήρανε χαμπάρι τι αυτοκίνητο παίρνω. Με έχουν ζακί, γιατί το πήρε, τι θα το κάνει, τούρμπο θα το κάνει. Δεν το πήρα καταρχήν. Δεν το πήρε. Όχι, το αυτοκίνητο είχα ήδη. Με έχουν φάει. Πάρε λίγο να κάνει το δοκίνητο. Θα δώσουμε. Θα δώσουμε ένα tip στον κόσμο. Θα δώσουμε. Τι έχω δώσει, ρε. Και. Τι, αφού μπήκαμε τον τροχό από τη μία και βγήκαμε από την άλλη. Σ' αρέσει. Έτσι, είναι. Σ' αρέσει. Δώσε λίγο το μικρόφωνο στον κύριο Παυλίδη. Νίκος Παυλίδης, αυτοπροσώπος. Ορίστε, ρε, τι θέλετε. Χαίρετε, κύριε Παυλίδη, τι κάνετε, πώς είστε? Τρώγετε αυτό. Πολύ καλά. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Γνωρίζετε μήπως, ακούτε κάποια ντίζελ έτσι στο εξωτερικό? Ναι. Που κάνουν σαν φορτηγά αυτοκίνητα? Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε? Ναι. Είστε έτοιμος? Βέβαια. Τώρα? Όχι τώρα. Φέρτε εδώ. Θα το λύσει ο Γιάννης. Ναι. Τα ξέρει όλα. Και όλα θα γίνουν μόνα τους μετά. Ωραία. Οπότε το χειμώνα μιλάμε έτσι. Τι πήρες? Είχα. Τι? Νησά Ναβάρα. Να βαρά. Να βαρά. Να βαρέσω. Θέλω να σου δώσω το βιτάρα να γίνει άντρα. Πώς περνάτε εδώ? Πολύ ωραία. Μπράβο. Όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχουμε είναι δικά μας. Όλα και κάποια από εκεί. Και το μίνι εκείνο που πυροβολάει. Special edition. Και εδώ πάμε να κάνουμε τώρα μια βελτίωση. Για πάμε. Είναι τόσο δυνατό που ξεκολλάνε
σταματημένα τα αυτοκόλλητα από τα G. Μήνε. Τι είναι αυτό το εργαλείο? Μερσεντέ. Έχεις κάπου να μας δείξεις κάποια δουλειά? Κάνε τα πόδια έτσι τίποτα φτιαγμένο εδώ ή όλο από κάτω είναι? Στο Μίνι. Το Μίνι. Ναι. Έλα πάμε να το δούμε λίγο. Ξέρεις πώς λέγεται ο άνθρωπος που φτιάχνει το Μίνι? Πώς? Μινίδης. Για πάμε. Τεμέτερον είναι. Πόντιος και καρομίνη και λέγεται Μινίδης. Άρα έτσι. Παυλίδης exhaust, κύριε. Για να δούμε έτσι μια δουλειά εδώ. Έκλεισα κατευθείαν, έκλεισα. Λοιπόν, εδώ σε live σύνδεση, Μίνι που το ψάχνει Μινίδης. Μινίδης, Εφρεμίδης. Σκέψου, σκέψου ότι Μίνι που το κάνει Μινίδης. Δεν έχει ξαναγίνει. Α, εδώ, θες να δείξω τα πόδια. Φαίνεται λίγο εκεί πέρα. Τα πόδια σοβαρό πιατρικό. Έχει πάει σε 4 πίστες. Καλά, ότι έχει κάνει ο φίλος ο Παυλίδης. Πόσους ύπους αποδίδει αυτό το μηχάνημα? 250. Πολύ ωραία. Πώς νιώθετε που είστε μέρος της τεχνολογίας, Παυλίδης? Είμαι περήφανος για αρχή. Μην βάζει το μικρόφωνο στο στόμα μέσα, δεν είναι παγωτό. Μακριά. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Είμαι περήφανος για αρχή που είμαστε συνεργάτες πρώτα απ' όλα. Έτσι. Που εμπιστεύτηκα το αγωνιστικό μου, όλο το σύστημα εξάτλησης, τον κυριονικό. Γενικά στην οικογένεια, Παυλίδη. Ένα χαρτομάτιλο, παιδιά. Ναι, εντάξει, πάρε εγώ να κλάψεις. Είναι, ναι. Να συγκινήθηκε. Τώρα συγκινήθηκε. Αυτό που έχουμε κάνει πάρα πολύ, έχουμε πάρει έτοιμα στα πόδια. Αυτό που κάναμε εδώ είναι για μένα μοναδικό. Δεν έχω το όλο, δεν είναι μπροστά. Ναι, γιατί μελετήσατε το συγκεκριμένο setup. Αν το κάνει χάλια, έκανε ένα όμω τώρα. Δεν έπρεπε να κάνει άλλο. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κουμπάρο. Κουμπάρο είναι έξω, φέρνει αυτοκίνητα. Πάλι. Και επειδή αρκετά έκανα το μοντέλο, ήρθε η ώρα να πάρω συνέντευξη από το πιο όμορφο πόντιο που έχω συναντήσει. Αλήθεια. Πώς νιώθεις? Άρα είμαι πιο ωραίος από σένα. Δίπλα στο χταπόδι. Τέλεια. Εμένα δεν μπορείς να τραβήξεις έτσι πως έκανα την κάμερα. Είπες να τραβήξεις εμένα. Είναι το πιο νηστίσιμο μίνι που έχεις. Εγώ ένιωθα πάρα πολύ καλά όταν οδηγούσα το χταπόδι σου. Πάνω στην τσέτα. Και να σκεφτείς λόγω Πάσχα είναι και νηστίσιμο τώρα. Και ξέρεις ότι το χταπόδι είναι τώρα στην Αθήνα. Εκεί πουλήθηκε το αυτοκίνητο. Πουλήθηκε το Βιτάρα. Νόμιζα δεν το ήξερε. Ναι, τώρα θέλω να κάνει μια πάπια τέτοια. Πάπια. Ναι, να τη βγάζει το καπό, δεν ξέρω, τη βγάζει το φτερό, δεν ξέρω πολύ. Είσαι όμορφο, θα σου κάνω κύκνο εσένα, όχι πάπια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δεν είσαι καλό πίσω την κάμερα. Μπροστά είσαι καλύτερα. Όχι, απλά δεν μου αρέσει να φαίνομαι εγώ. Έτσι με πιο καλά. Βάζω και γκολ. Ελά, ναι. Ευχαριστούμε κύριε Παυλίδη, να είστε καλά. Παύρο τον αρφό τώρα. Τι το θες αυτό? Το θέλω. Τι κάνεις, τι είναι αυτό? Σε κρατάω το αφού μιλάμε ακόμα. Βρε καλώς το χοντρολιέ. Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά. Γεια σου μάγκα μου. Πού πάτε? Πήρα να σε δούμε. Άλλαξες τέκα έμαθα. Έτσι έμαθα. Είδες ποιοι είναι οι π***νες που μας βάζουν διάβλαντα και μαλώνουμε. Μάθα για τα στέκια σου. Είδες. Νικολιέτ, είδες. Πρέπει να εμφανίζονται κι αυτοί όμως. Τι? Πρέπει να εμφανίζονται κι αυτοί. Α, μπράβο. Ανοίξες. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε ίτρικη, άρα. Είσαι τυχερός που μας ταΐζεις, αλλιώς θα την άκουγες τώρα. Μα δεν είπα τίποτα, είπα και τα στέκια σου, δεν είπα κάτι άλλο. Τι συνέβαινε τα στέκια μου, ρε μ***α? Γιατί μας έμαθες ότι ήσουν αλλού τα στέκια σου, γι' αυτό. Σε αυτό είπαμε, σε κάμε, σε ράμε. Τώρα σε χάσει. Δεν είπα κακό προέλαβα. Ναι, ξέρω ρε. Σ' αγαπάμε. Ξέρω, αγάπη μου. Ξέρω. Βρε καλώς το Χριστάκι το Παυλίδη. Τι έγινε? Λέω τον αδερφό σου πριν. Έχω δει κάτι αυτοκίνητα στο εξωτερικό. Ναι. Που κάνουν κάτι diesel, παιδί μου. Κάνουν όπως κάνουν τα Σκάνια, τα φορτηγά. Και υπάρχει τρόπος. Λέω τον τρόπο, τον ξέρουμε, και με λέει εννοείται, λέει, τον ξέρουμε. Εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι? Τότε τιμάς. Τι τρέλες είναι αυτές? Γιατί θα έχουμε εξακλίνουρση σε σειρά diesel turbo. Το μπελά μου, Είσαι έτοιμος? Κάνε τις τρέλες σου και θα γίνουν όλα. Εσύ πρόσθετα θα πεις, γιατί άμα το δηλώσεις και εσύ εδώ μέσα έχει κλειδώσει, Είπα κάνε τις τρέλες σου και θα δούμε. Α, θα δούμε. Πού θα πει αυτό? Σε Ναβάρα. Εντάξει, είπα εντάξει. Εντάξει, έλα, ναι. Νικολιέ, δεν μου λες, μαζεύεις όλα τα φυλάδια για προσάναμα, τα μαζεύεις? Ναι, το βουνό το ψήσουμε. Τι έγινε ρε κλέφτες, με κλέψατε μπλουζάκι, και αυτός με το κλέψε μπλουζάκι. Μόνο ο Ηλίας, είδες, δεν έχει μπλουζάκι. Καλά, ο Ηλίας δεν έχει και μπουφάν δικό του ρε. Μπουφάν δεν έχει. Είχα μπουφάν και με τόσισε. Ποιος δόσκησε? Έχει περάσει και τόσο που έχω να τραβήξει και δεν έχω να κάνω. Μην τρέπεσαι, έλα. Ηλία, στο Ίκα κουρεύτηκες? Προθέσεις πήγες να σε δω το πόδι. Σε ένα μαγαζί που με είπε η γυναίκα μου. Και είναι τα μεγαλύτερα πρασάκια που έχω πάει ποτέ. Τι έγινε εδώ ρε μαγκαρέλα? Ένα τέτοιο εργαλείο θέλω να κουβαλάει τον Ναβάρα από εδώ και πέρα. Παντού ένας πόντιος υπάρχει. Έτσι. Πάω.
Πάμε, πάμε. Έλα, ναι, έλα, ναι. Όπα. Ωραία, πούς του. Αυτό είναι, αυτό είναι μηχάνημα. Πατάς τα φίνις. Πάμε, πάμε, πάμε. Πότε θα κάνει η τσέτα έτσι. Έλα, τσέτα την πούλησα. Πάμε για να βάρα. Πάμε για να πάρα. Έλα, ναι, για πες μας και εσύ. Για το όνειρο του Πόντιου είναι να αποκτήσει ένα τέτοιο αμάξι. Πάμε, τι είναι αυτό, ρε. Ω, τη 40. Τη 40, έλα, ναι, έλα, ναι. Λοιπόν, αλάνια, έτσι ένα μικρό βιντεάκι εδώ στην έκθεση για να μην σας λείψω. Νικολιέτας, εδώ κλάφτα. Περιμένουμε τους χοντρούς τώρα, δεν ξέρω που είναι, δεν ξέρω αν κάνω άλλο πλάνο, οπότε σας χαιρετώ μία τώρα. Έλα, πατσικό. Πάμε, πάμε, πάμε. Σας χαιρετώ και άμα έχουμε ψωμί μετά να τραβήξω κι άλλα πλάνα. Άιντε ρε, πού είστε, ε! Γεια σου, Φετικό! Τι γίνεται, πώς πάει, πώς είστε, καλά! Πείτε και στην κάμερα. Καλά είστε. Τέλεια, χαιρόμαστε. Να μας στείλετε δύο Dominator θέλουμε. Εντάξει, εντάξει. Μην το βγάλω. Εγώ τον έρθω στην κάμερα. Είπε εντάξει, δύο. Πρόσπιση. Γιατί το οργανείο θα είναι πολύ βαρύ. Θα το σκεφτώ. Τι είπες? Δυο 8 μισάρια.